Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ψαρούδα, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Ψαρούδα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το καλοκαίρι που περνάει η Καστοριά με την Αρκούδα και όχι μόνο το Άργος οριστικό που ήταν η αποκορύφωση, θα λέγαμε, των περιστατικών που έχουμε στο νομό μας για φέτος, φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που σπάει η κατάσταση κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Θέλω να μας πείτε αρχικά πώς βλέπει Καλλιστό την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί πια στο νομό Καστοριάς μέχρι και το χθεσινό περιστατικό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά φέτος είναι αυξημένα σε σχέση με άλλες χρονιές. Για να μπορέσουμε να πούμε, είχαμε όμως και παλιότερα περιστατικά και το ξέρετε κύριε Νατσούλη, όπως παραδείγματος χάρη η περίπτωση της Αρκούδας το 2012, πριν από 12 χρόνια, που είχε εμφανιστεί πάνω στη Χερσόνησο της Καστοριάς από την πλευρά του νοσοκομείου, έτσι, και η οποία επίσης έπρεπε να συλληφθεί διότι είχε πλησιάσει σε χώρο αθλοπαιδιών και εγκυμονούσε κινδύνους. Δεν είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο, έχουμε ξανά τέτοια περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε περισσότερο εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα περιστατικά. Ναι, αν είμαστε περισσότερο εξοπλισμένοι, γιατί έχουμε περισσότερα περιστατικά? Διότι θα πάρει μια στιγμή. Άλλο είναι να έχω εξοπλιστεί για να αντιμετωπίζω περιστατικά τα οποία εμφανίζονται και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στο μέλλον, και δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των ζώων, διότι υπάρχει εκεί πέρα μια φιλολογία για υπερπληθυσμό και τα λοιπά, την οποία διέψευσε ο ίδιος ο υπουργός. Το είπε η ίδια η βουλευτήνα Καστοριά στην Βουλή, στην ερώτηση που έγινε στον κύριο Σκυλακάκη. Και ο κύριος Σκυλακάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει υπερπληθυσμός, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κρατάει η δασική υπηρεσία και το ελληνικό κράτος επισήμως. Έτσι. Ανάφερε τον αριθμό των αρκούδων που υπάρχουν στη χώρα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει υπερπληθυσμός. Ναι, στην Καστοριά, κύριε Ψαρούδα, επειδή έχετε την ευθύνη για την Καστοριά, μιλάμε, έχετε για αριθμό, για πληθυσμό κτλ. Είχε γίνει εκτίμηση από την εποχή του 2012. Νεότερο έργο δεν υπήρξε στην περιοχή, όπως ξέρετε, που να μας επιτρέψει. Γίνεται τώρα κατά μέτρηση με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τον τρόπο που έχει, κυρίως όμως αφορά το συνολικό πληθυσμό της Αρκούδας στη χώρα, και έτσι δεν έχουμε ακριβή εικόνα πιο πρόσφατη. Ο αριθμός των ζώων τα οποία είχαν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έργου ήταν, αν θυμάμαι σωστά, τώρα δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία, κοντά στις 100 αρκούδες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα για την Καστοριά, πόσες είναι, προσέξτε, δείτε, και την Καστοριά και το Άργος οριστικό, όπως ξέρετε, εκτός από το μοσαϊκό που υπάρχει στην περιοχή, όπου εναλλάσσονται χωριά, καλλιεργημένες εκτάσεις, όπου έχουμε κτηνοτροφία, όπου έχουμε δάση πολύ κοντά, έχουμε την Κήτη του Αλιάκμονα, ο οποίος περνάει πολύ κοντά και από χωριά, στη Μεσοποταμία και τα λοιπά, αλλά και από το Άργος οριστικό. Ναι, κύριε Ψαρούδα, την Κήτη την έχουμε, αλλά τι δουλειά έχει η Αρκούδα από την Κήτη του Αλιάκμονα στο κέντρο του Άργους, δηλαδή στην κεντρική πλατεία? Διότι τα ζώα πλησιάζουν στις περιοχές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Να μην πλησιάζουν, δεν έχουμε τρόπο να μην πλησιάζουν. Γιατί το σύνθημα, κύριε Ψαρούδα, συγγνώμη λίγο. Το σύνθημα λίγο, ζούμε μαζί. Ποια έχει αποτύχει? Ποιανού είναι αυτό το σύνθημα? Δεν ξέρω ποιανού είναι αυτό το σύνθημα. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Έχει αποτύχει πάντως. Έχει αποτύχει. Δεν ζούμε μαζί. Πέστε μου ποιανού όμως είναι. Δικό σας. Διότι άκουσα τον κύριο Παπτζόγλου να λέει, να κάνει εμπριστικές δηλώσεις. Α, μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι. Για αυτούς που δεν έχουν ακούσει, μισό λεπτάκι, έχουμε λίγο και τις δηλώσεις του κυρίου Παπτζόγλου που έγινε χθες το βράδυ. Σε λίγο αναμένουμε και άλλες δηλώσεις στο σταθμό μας, πρέπει να σας πω. Πάμε λίγο να τις ακούσουμε και να τις σχολιάσετε. Γιατί ουσιαστικά ο κύριος Παπτζόγλου λέει ότι υπάρχεται για τα προγράμματα, γιατί χωρίς τα προγράμματα απλά δεν θα υπάρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Παπτζόγλου. Δεν τα αγαπάμε περισσότερο από εμάς, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει ο καθένας ότι ζούμε μαζί με αυτά τα ζώα, γιατί δεν είναι ούτε κατοικίδια ούτε ακίνδυνα.
Αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη φορά που στο Δήμο υπάρχει τέτοιο συμβάν. Πλέον το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Την άλλη φορά πριν ένα χρόνο η αρκούδα μαζί με δύο αρκουδάκια διέσχισε στις 9 η ώρα το βράδυ την παιδική χαρά των Αμπελοκήπων με 25 παιδάκια και μαμάδες μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Σήμερα μπροστά με 20 παιδιά η αρκούδα πάλι έκανε τη βολτίτσα της. Λοιπόν, πλέον δεν πάει άλλο. Όσο δε στέλνω το μήνυμα σε όλους αυτούς που προσπαθούν εν τέχνος να περάσουν ότι ζούμε μαζί, τους λέω ότι δηλώνω παρόν εδώ. Αλλά αυτοί σήμερα είναι απόντες από παντού. Και θα τα πούμε στην πορεία. Όσοι με γνωρίζουν και με ξέρουν, ξέρουν ποιος είναι ο Πάνος και Παπτσόγλου. Θα τα πούμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Η ιστορία τώρα ξεκινά. Πρέπει να προστατεύσετε τους πολίτες, τους δημότες σας. Είναι ηθική υποχρέωση και είναι κατελάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε στην ακριτική Καστοριά, στο ακριτικό Άργος Οριστικό και πλέον να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω στους δρόμους να κινδυνεύουμε από τις αρκούδες. Είναι ντροπή, είναι προσβολή, είναι η μεγαλύτερη προσβολή που έχω νιώσει και ως δημότης και ως πατέρας αλλά και ως δήμαρχος μετά από τόσα χρόνια θητείας. Και αυτό το πράγμα δεν θα μείνει έτσι. Γι' αυτό ανέλαβα και αυτή την πρωτοβουλία και ως πρόεδρος της Παιδευτικής Μακεδονίας για τη σύσταση ενός νέου φορέα που θα έχει αποκλειστικά και μόνο το στόχο, το σεβασμό απέναντι στους δημότες αυτούς που υπηρετούμε. Και όχι σε κάποια άλλα συμφέροντα από ό,τι φαίνεται για να αντλούμε χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί από ό,τι διαφαίνεται αυτός είναι μόνο ο στόχος κάποιων άλλων που υποτίθεται ότι σέβονται αυτά τα ζώα. Ποια ζώα που όλη η ιστορία τεκμηριώνεται στο γεγονός ότι είναι είδος προς εξαφάνιση. Ποιο είναι είδος προς εξαφάνιση? Όταν όπου κυκλοφορούμε δεν έχει μείνει αγροτική καλλιέργεια, δεν έχει μείνει κοτέτσι για κοτέτσι, δεν έχει μείνει αγριοκερασιά και δέντρο το οποίο να είναι καρποφόρο που να μην έχει καταστραφεί. Πού είναι αυτές οι ελάχιστες αρκούδες οι οποίες πρέπει να προστατευτούν? Μιλάνε τώρα, ακούμε, για περίπου 700. Μήπως είναι 1700 τελικά. Αλλά μήπως το νούμερο δεν συμφέρει κάποιους. Από εδώ και πέρα όλα θα τα δούμε στην πορεία και θα τα δούμε σοβαρά, σεβόμενοι, ξαναλέω, τους δημότες, τους πολίτες αυτής της ακριτικής περιοχής. Και όποιος θέλει ας βρεθεί απέναντί μας. Εμείς έχουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη, κουράγιο, τόλμη και θα το αποδείξουμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτές λοιπόν είναι οι δηλώσεις του κυρίου Παπατσόγλου χθες το βράδυ μετά το κυνηγητό, το οποίο κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός, κύριε Ψαρούδα, από πυροσβεστικές, αστυνομίες, πολίτες. Δηλαδή αυτό που γινόταν ήταν μια κόλαση χθες το Άργο το βράδυ. Είπατε όμως ότι οι δηλώσεις αυτές, του κυρίου Παπατσόγλου είναι εμπριστικές. Με ποια σημεία τους διαφωνείτε? Πρώτα απ' όλα για αυτούς που εντέχνως καλλιεργούν το σύνθημα «Ζούμε μαζί». Το «Ζούμε μαζί» είναι, με άλλα λόγια, το συνυπάρχουμε με την άγρια φύση, με την άγρια ζωή. Και είναι πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοούν λοιπόν όσοι λένε ότι αυτό... Το δε σύνθημα υπογράφεται, όπως ξέρετε, στις πινακίδες, ναι, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η υπογραφή από κάτω είναι εμφανέστατη. Οι θέσεις, οι πινακίδες τοποθετήθηκαν από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει ένα ζήτημα παρερμηνίας. Όταν λέμε ζούμε μαζί, ζούμε μαζί στον πλανήτη. Βεβαίως, από μακριά και αγαπημένοι πρέπει να ζούμε. Διότι είναι θέματα ισορροπίων. Για το από μακριά και αγαπημένοι που λέτε, νομίζω ότι δεν μπορεί να το διαφωνήσει. Μπορεί κανείς να επιτευχθεί. Αλλά δεν μπορεί. Είναι έτσι όμως. Μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο, μα κοιτάξτε, υπάρχει παγκόσμια εμπειρία. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μελέτες σε όλο τον πλανήτη. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα? Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως η ιδιαιτερότητα της Καστοριάς, της Φλόρινας κτλ. Υπάρχει όμως ένας γενικός κανόνας. Ότι λαμβάνουμε πρόνοια έτσι ώστε, πρώτον, να μην υπάρχουν εντός του αστικού ιστού στοιχεία που προσελκύουν τα ζώα μέσα στον αστικό ιστό. Η διαχείριση των σκουπιδιών παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο χρειάζεται... Τα σκουπίδια μαζεύονται κάθε πρωί, κύριε Ψαρούδα. Ποια είναι η πρόταση σας? Δηλαδή... αλλά υπάρχουν σκουπιδοτενεκέδες οι οποίες είναι ανοιγόμενες από ζώα. Και μάλιστα υπάρχουν σκουπιδοτενεκέδες και οι κάδοι, οι οποίοι πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι
στις συνθήκες δηλαδή, της περιοχής. Μα το ζώο είναι για το βουνό, κύριε Ψαρό, δεν είναι για ακριβώς, τον κάδο του Άργους. Προσέξτε να δείτε, το ζώο θα πάει εκεί που θα βρει φαγητό. Το ζώο, άμα δει ότι υπάρχουν αμέσως κεράσια σε ένα χωριό το οποίο είναι δίπλα στο δάσος ή σε μια πόλη όπως το Άργος Οριαστικό που είναι δίπλα στο δάσος, στην Φλόρινα είχαμε την ίδια περίπτωση, θα προσελκυστεί προς τα εκεί. Δυστυχώς πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μαζεύονται έγκαιρα τα κεράσια ή να μην υπάρχουν τέτοια καρποφόρα δέντρα μέσα σε αστικό ιστό σε περιοχές που υπάρχει θέμα. Άρα υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε. Όποιος έχει κερασιά μέσα στην πόλη, στο χωριό, στην αυλή του, να την κόψει. Ή να αποφύγει να έχει κερασιά να το αντικαταστήσει ή να, αν είναι εκεί πέρα όλη τη χρονιά, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι, είναι τα οικόπεδα εγκαταλειμμένα, τα σπίτια κατοικούνται μονάχα το καλοκαίρι, τα ξέρετε. Σωστά, αλλά θα σας πει κάποιος, κύριε Ψαρούδα, εκεί γιατί πέρα, να κόψω, λοιπόν, κάποιος πρέπει, κύριε Ψαρούδα, μια στιγμή, δεν είπα, το ένα ή το άλλο. Ναι, ναι, αν είναι εκεί και μαζέψει τα κεράσια εγκαίρως, δεν θα έχει πρόβλημα. Όμως θα σου πω όλος, γιατί να τα μαζέψω άγουρα τα κεράσια εγώ, γιατί ωραία, να κόψω την κερασιά μου και να μην τα φυτρώσετε κερασιές στα βουνά, να κάτσει εκεί που είναι. Να μην τα μαζέψει τότε. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν ηλεκτροφόρες περιφράξεις που μπορούν να μπουν γύρω από τους κήπους και τις άλλα μέτρα. Ποιος πληρώνει, ποιος θα επιβαρυνθεί? Μα το ΠΕΠ, το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιοχής, της Δυτικής Μακεδονίας, που διαθέτει άφθονα χρήματα ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά το περιβάλλον. Εμείς με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με την Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου για την Εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο εξεργαζόμαστε μέτρο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, το οποίο θα αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα μπορούν λοιπόν δωρεάν να προμηθεύονται τέτοιου είδους ηλεκτροφόρες περιφράξεις με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το πρόγραμμα κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεν καλύπτει όμως όλες τις περιπτώσεις το συγκεκριμένο έργο. Για άλλους σκοπούς λοιπόν, για τους κατοίκους ορεινών περιοχών, για περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Άρα ο περιφερειάς και ο αντιπεριφερειάς, ο κ. Σαββόπουλος, που γνωρίζει πολύ καλά, και ο Πόνος είναι, συνάδελφός μου είναι, μπορεί άνετα να προσανατολίσει. Ο κ. Σαββόπουλος είναι αυτός που μιλάει κυρίως για υπερπληθυσμό της Αρκούδας. Ναι, αλλά δεν έχει τα στοιχεία ο κ. Σαββόπουλος για να μιλάει. Κάνει υποθέσεις που δυστυχώς δεν είναι ένα βεβαιωμένο. Όμως δεν είναι, δεν είναι μόνο αν πάει να φάει μια κερασιά. Εδώ η Αρκούδα έρχεται αντιμέτωπη πια με ανθρώπους και κυρίως με παιδάκια σε παιδικές χαρές. Είναι δυνατόν στο δυσπηλιό γυναίκα να φωνάζει βοήθεια στη στάση του δυσπηλιού και να σταματάνε αυτοκίνητα να κορνάρουν να φύγει η Αρκούδα? Κοιτάξτε, είναι δυνατόν χθες το Άργος να έρχεται η Αρκούδα αντιμέτωπη με παιδάκια που είναι στο δρόμο με τα ποδήλατά τους, πεντάχρονα? Κοιτάξτε, και επειδή λέτε, προσπαθώ να σας πω ότι για κάποιο λόγο εμφανίζονται οι Αρκούδες. Ναι, δεν είναι θέμα πληθυσμού. Είστε όμως οι Καλλιστό. Είστε υπεύθυνοι για τον Αρκούδα στον νομό Καστοριά. Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους Αρκούδες. Τι είστε? Δεν είμαστε ούτε θέλουμε να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε το κράτος, ούτε να αλλάξουμε το σύνταγμα της χώρας. Το σύνταγμα της χώρας επιβάλλει στην ελληνική πολιτεία να σέβεται και να προστατεύει τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Και τον άνθρωπο. Το λέει όμως πεντακάθαρα. Και τον άνθρωπο. Το κράτος. Ποιο, ορίστε. Και τον άνθρωπο να προστατεύει. Μα προφανώς. Την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον πιανού του ανθρώπου. Λοιπόν, άρα το σύνταγμα της χώρας ξεκαθαρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της άγριας πανίδας. Ο κύριος λοιπόν και Παψόγλου έρχεται και λέει, το ακούσατε εξ αρχής το πόσο. Μια στιγμή να το κλείσουμε. Εδώ να το συνδυάσουμε. Σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ να τα κλείνουμε ένα-ένα. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Και ούτε εμείς βγάλαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζώο να προστατεύεται αυστηρά. Και αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν έρχεται η δήλωση του κ. Παψόγλου. Που καλούνται όλοι να την εφαρμόσουν. Εσείς λοιπόν, λέει και ο κ. Παψόγλου, εκτός αν θέλουν να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθήσουμε μονίμη πορεία. Τι λέει λοιπόν εδώ ο κ. Παψόγλου? Λέει, εσείς που επικαλείστε την προστασία της Αρκούδας,
που δεν ξέρετε ακριβώς τι τραβάμε. Ποιος το επικαλείται? Ο κύριος Κεπαψόγλου λέει ότι είπε. Ο κύριος Κεπαψόγλου είπε ότι είμαστε απόντες. Είπε ότι είμαστε απόντες. Είτε είστε απόντες και είστε παρόντες μόνο στα κονδύλια που παίρνετε για την προστασία της αρκούδας. Καλά, αυτό δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω αυτό, γιατί είναι κακοήθεια. Πρόκειται περί κακοήθειας και περί συκοφάντησης. Διότι χτες από τις 10.30 το βράδυ μέχρι τις 1 παρά που απομακρύθηκε το ζώο από το Άργος Οριστικό με τη βοήθεια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και του δασαρχείου από την ομάδα άμεσης επέμβασης, ξέρετε πολύ καλά ότι ο συμπολίτης σας και στέλεχος της Καλλιστός, ο κ. Γιάννης Τσακνάκης, ήταν παρόν από την αρχή και βοήθησε τα μάλα στην κατεύθυνση αυτή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να θεωρείτε ότι είναι απόν ο κ. Τσακνάκης? Και παρεμπιπτόντως, και όχι μόνο σε αυτό το περιστατικό, ο κ. Τσακνάκης πρέπει να πει και το έχουμε πολλά, πει σε όλη και σε άλλες Μακεδονία. Δεν είναι λοιπόν, η μοναδική φορά. Ο κ. Τσακνάκης είναι από τους ευτυχώς που το αναγνωρίζετε. Διότι κάποιοι δεν θέλουν να παραβλέπουν. Είναι δυνατόν όταν είναι και ο άνθρωπος να πούμε ότι δεν είναι. Δεν έχουμε πρόγραμμα στην περιοχή. Ποιο το λέει ότι υπάρχει πρόγραμμα στην περιοχή? Το λένε κάποια κάτι, τελευταία δημοσιεύματα κάτι, που θέλουν να έχετε πάρει μαζί με βέβαια μια άλλους φορείς. Τα είχαμε με τον υπεύθυνο τύπου, τον κύριο Μπάτιο, μια μέρα συζητήσει. Ναι, το ξέρω. Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2.700.000 ευρώ. Ναι. Ναι, για ποιες περιοχές? Όχι μόνο για την Καστοριά πάντως. Σίγουρα όχι για την Καστοριά, όχι. Απαγορεύεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα λεφτά μέσω live στην Καστοριά. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα όπως έδωσε μεταξύ 2010 και 2016 στην περιοχή για το πρόγραμμα Άρτσος Καστοριά, το οποίο βραβεύτηκε ως το καλύτερο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Ευρώπη για την απόδοσή του, διότι από το έργο το συγκεκριμένο με 1.020.000 ευρώ επί 6 χρόνια, αυτό ήταν ο προϋπολογισμός του έργου, γίνανε πράγματα τα οποία είχαν πολλαπλάσια αξία. Παραδείγματος χάρη, τοποθετήθηκε ο φράχτης, ο υπερυψηλός φράχτης, στον κάθετο άξονα σκιάτιστας Καστοριάς. Ξέρετε πόσο κόστησε αυτός ο φράχτης? Γιατί είχαμε πραγματικά πολύ δυσάρεστα πράγματα εκεί. Όμως μετατοπίστηκε το θέμα των συγκρούσεων αρκούδας με αυτοκίνητο. Μια στιγμή. Άρα αυτό το έργο υλοποιήθηκε, έδωσε τις κατευθύνσεις πώς πρέπει να υλοποιείται και η πολιτεία καλείται μέσω, όχι μέσω live, μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, του εθνικού προϋπολογισμού, άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το ΠΕΠ που ανάφερα προηγουμένως, αλλά όπως η κοινή αγροτική πολιτική, όχι από live, δεν μπορεί να επανέλθει τα μέτρα. Άρα, μια στιγμή, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Είναι πολλές ερωτήσεις. Και δημιουργούν, είναι πολλές ερωτήσεις και πολλές παρεξηγήσεις. Εδώ λοιπόν το έργο αυτό υλοποιείται. Στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, στην περιοχή σας στο νομό Καστοριάς, έτσι, αποκλειστικά και Φλόρινας, στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, έξω από την περιοχή της Καστοριάς, και στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Οδόπης, από πλευράς Ελλάδας, ενώ στην Ιταλία υλοποιείται στο Εθνικό Πάρκο στο Αμπρούτσο της Μαγέλα. Και αφορά τη χρηματοδότηση του ΟΦΗΠΕΚΑ, των πάρκων, έτσι, και όχι μόνο της Καλλιστός. Η Καλλιστό έχει ένα μέρος του προϋπολογισμού για να δίνει τις κατευθύνσεις που πρέπει να υλοποιούνται. Φέτος, και κάνει το συντονισμό. Δεν είναι 2.700.000 για την Καστοριά, είναι το 0. Το διευκρινίσαμε ότι είναι 2.700.000 τα χρήματα. Γίνει για όλους. Ωραία. Άρα εμείς εθελοντικά τις περισσότερες φορές, αλλά και με μια μικρή χρηματοδότηση της τάξης, να ξέρετε τα νούμερα, των 25.000 το χρόνο για όλη την Ελλάδα, κινητοποιούμαστε και τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, στον Όλυμπο, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, οπουδήποτε δεν υπάρχει live έργο, γιατί στα live έργα όπου έχουμε, ας πούμε στην Πρέσπα, μπορούμε να παρέμβουμε, επιτρέπεται να παρέμβουμε με χρήματα του live, οπουδήποτε αλλού, μονάχα με χρήματα του Πράσινου Ταμείου και της τάξης αυτού του ποσού, κινητοποιούμε, διατηρούμε προσωπικό, με αυτά τα 25.000, αυτοκίνητα, εξοπλισμό, τα πάγια έξοδα που συνεπάγεται. Κύριε Ψαρούλα, να κάνουμε μια ερώτηση. Αν αυτά τα χρήματα θεωρούνται πολλά για αυτό το σκοπό,
Έτσι. Εδώ, ξέρετε, και ώρες και μέρες. Το πόσο φτάνουν αυτά τα χρήματα όμως και στον. Ναι, κύριε Ψαρδό, να κάνω μια ερώτηση. Το πόσο φτάνουν αυτά τα χρήματα κάποια στιγμή και στους πολίτες. Δηλαδή, εδώ φέτος, μόνο φέτος, να μην πάμε και τα προηγούμενα χρόνια, πόσα περιστατικά έχουμε τρακάρισματος αρκούδας με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα με αρκούδα που κόντεψε το παιδί να χάσει παραμονές του γάμου του και τη ζωή του. Το ξέρετε τώρα, ότι ήταν αγριογούρουνο, δεν ήταν αρκούδα. Θα το δούμε γιατί τον έχουμε τον άνθρωπο αυτό, θα τον έχουμε. Ναι, ναι, ήταν αγριογούρουνο. Αφήστε τώρα, δεν ασχολήσουμε εκεί, διότι πράγματι. Ποιος πληρώνει λοιπόν αυτή την ψυχική οδυνή, αλλά και τη ζημιά του αυτοκίνητο. Θα σας το πω καθαρά και δυστυχώς δεν θα αρέσει. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, όχι αρεστοί. Έτσι, δεν θα μας εκλέξει κανένας εμάς, δεν εκλεγόμαστε. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έπρεπε υποχρεωτικά σε τέτοιες περιπτώσεις να καλύπτουν ασφαλιστικά, όταν έχουμε δηλαδή τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και με μια επιδότηση ίσως από το κράτος, να καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις, διότι τα ασφάλιστα δεν είναι πολύ ψηλά, το ξέρετε, στα αυτοκίνητα. Ναι, από την μεριά σας έχετε κάνει μια τέτοια κίνηση προς το Υπουργείο να τους πείτε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Φυσικά, το έχουμε κάνει επανειλημμένα. Ναι, τότε δεν γίνεται όμως, τι γίνεται τώρα. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Δείτε, μιλήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Έγινε τηλεδιάσκεψη μεταξύ Καλλιστός Αρκτούρου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Για τα θέματα τα ΟΤΕΑ πεζιτά. Εμείς δεν το ξέρετε αυτό. Θα σας δίνω μια είδηση. Ναι, δεν το ξέρουμε. Η οποία έγινε λοιπόν, ήταν οι παρόντες. Ο Γενικός Διευθυντής, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου στις Διευθύνσεις Δασών, έτσι ο κύριος Γκουντούφας, ήταν το τμήμα θύρας του Υπουργείου, ο κύριος Μπόκαρης, και ήταν και η διαχείριση δασών, ο προϊστάμενος της διαχείρισης δασών, ο κύριος Δρούλας, ο Παναγιώτης, παρόν. Ο δε κύριος Γκουντούφας και ήταν και η υπεύθυνη, συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα της, από τα Γιάννενα και υπεύθυνη για την περιοχή. Στη συνάντηση λοιπόν ενημερωθήκαμε, εξηγήσαμε, συζητήσαμε όλα αυτά που συζητάμε και αυτή τη στιγμή και μας είπαν τα εξής. Το πρώτο πράγμα το οποίο επισημάναμε είναι ότι η Καλλιστό μαζί με τον Αρκτούρο εκπονήσανε μετά από παραγγελία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του προγράμματος που έχει το Υπουργείο Περιβάλλον πριν 3 χρόνια ένα σχέδιο δράσης για την αρκούδα, για πανελλαδικά, το οποίο σχέδιο δράσης ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Το κύριο λοιπόν ζήτημα ήταν γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό. Εκεί πέρα περιλαμβάνονται όλα αυτά. Τι πρέπει να γίνεται για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, τι πρέπει να γίνεται για τους αυτοκινητόδρομους, τι πρέπει να γίνεται για τις περιοχές που μπαίνουν αρκούδες, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις και να αποφεύγουμε τα φαινόμενα αυτά της προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές. Τι πρέπει να γίνει σε όλα αυτά τα θέματα και από πού βραβευθούν τα κονδύλια. Αυτό λοιπόν δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Είπε ο κύριος Γκουντούφας λοιπόν ότι ο Υπουργός αποφάσισε να δημοσιευθεί πάρα αυτά ως ονούπο, το συντομότερο να το περιμένουμε και εμείς στη δημοσίευση, το οποίο θα επιτρέψει μετά στις διάφορες αρχές να εκταμιεύσουν χρήματα τα οποία θα δικαιούνται αυτά τα χρήματα οι αρχές, η περιφέρεια, η Δυτική Μακεδονία, ο Δήμος, η δασική υπηρεσία. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Σας έφερα ένα απλό παράδειγμα. Το ΠΕΠ μπορεί να μοιράσει περιφράξεις σε μη αγρότες. Σε αυτούς που είναι συνταξιούχοι, που μένουν σε μια κατοικημένη περιοχή, έχουν ένα κυπάκο, 2 στρέμματα, 1 στρέμμα, 500 μέτρα και βάζουν μέσα τα υπάρχοντά τους. Εκεί πέρα λοιπόν μπορούν να προστατευτούν με τέτοια κονδύλια. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόποι από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που τώρα ονομάζεται στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ. Και ούτω καθεξής. Να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες για όλα, γιατί δεν έχουμε και τον σελίδες σχέδιο. Ναι, δεν έχουμε λοιπόν και τον απαιτούμενο χρόνο όμως, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας. Έχουμε όμως πάρα πολλά μηνύματα. Πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας ήταν ο κύριος Αντωνόπουλος, ιδρυτικό μέλος του Δεν Ζούμε Μαζί. Έγινε μια κίνηση στην Καστοριά, λογικά θα έχετε ενημερωθεί. Μας στέλνει μήνυμα και ο κύριος Ζούπας, που είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Δεν Ζούμε
κάνουμε μαζί. Για να κάνουμε λέει, συζήτηση πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση. Η βάση είναι ότι υπάρχει περιπληκτισμός. Ναι. Αφού δεν το παραδέχονται αυτό, θα εισηγηθούμε άμεσα κινητοποίησης. Πολλά μηνύματα για τη Ρουμανία επίσης. Να τα πω λίγο εντάχει, κύριε Ψαρούδα. Πολλά μηνύματα για τη Ρουμανία και την επίθεση που είχαμε. Αν δώσετε το χρόνο να απαντήσω όμως. Ναι, πολλά μηνύματα για τη Ρουμανία που Αρκούδα σκότωσε κοριτσάκι 19 χρονών. Δεν το σκότωσε το κοριτσάκι. Αρκούδα είναι παραπληροφόρηση. Μα αποφάσισαν λέει τη θανάτου 500 Αρκούδων εκεί. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Για λόγους, ξέρετε, λαϊκισμού. Το κοριτσάκι έπεσε στον κρεμό. Φοβήθηκε και έπεσε στον κρεμό. Δεν της επιτέθηκε η Αρκούδα. Έχουμε να πώς το λένε, όλες τα στοιχεία μαζεμένα. Κοιτάξτε, να διαβάσω και τα άλλα τα μηνύματα. Βοτάνη, στο Βοτάνη, στο χωριό μας, 5 σκυλιά στην αυλή ήρθε, τα κατέστρεψε όλα. Όταν περπατάμε, περπατάμε με ηλεκτροφόρα καλώδια. Πώς θα γίνει η ζωή μας, ρωτάει ο άλλος. Ντροπή, πηγαίνουμε στις δουλειές μας με φόβο, δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να βγουν στην αυλή. Αν δεν είστε υπεύθυνοι, λέει άλλο μήνυμα, τι είστε. Στο γράμμο, λέει, στον Δήμο Εστορίου, ξέρει πώς κοιμούνται οι άνθρωποι, επίσης ρωτάει εδώ. Φυσικά να σας πω ότι υπάρχουν και μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, κύριε Ψαρούδο, στον αέρα. Ναι, το φαντάζομαι ότι θα είναι ευριστικά. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα και η πλειοψηφία να δώσω μια απάντηση. Ναι. Να δώσω μια γενική απάντηση, γιατί όλα αυτά δεν μπορώ να τα απαντήσω ένα-ένα. Η γενική απάντηση είναι ότι στη σύσκεψη που έγινε, που σας είπα την Παρασκευή, αποφασίστηκε, μας μεταφέρθηκε μάλλον η απόφαση του Υπουργού, του κυρίου Σκυλακάκη, να οργανωθεί διημερίδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, δεν ξέρω πού θα γίνει στην Καστοριά, θα γίνει στην Φλόρινα, θα γίνει να είμαι στην Κοζάνη, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά αναλυτικότατα. Αρχικά η πρώτη ημέρα με ειδικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να συζητηθούν λεπτομερώς τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Ειδικοί, αυτή η λέξη, γιατί εδώ νωρίτερα ο κ. Αντωνόπουλος είπε και κάτι άλλο, από τα γραφεία της Τσιμισκή της Καλλιστό. Δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί η κατάσταση στην Καστοριά. Όχι βέβαια, μα έχουμε συνεργάτες επιτόπια. Έχουμε τον κύριο Τσακνάκη στην Καστοριά, έχουμε τον κύριο Λαζάρου να είμαι στα Γρεβενά, έχουμε άλλους ανθρώπους να είμαι στη Βόρεια Πίνδο. Συγγνώμη, πώς λέτε να είμαι ότι από την Αρχή. Όχι, το λέει, σας λέω ότι είπε ο κύριος Αντωνόπουλος. Ναι, αλλά είναι ανακριβή αυτά. Και δεν μου αφήνετε την περιθώρια να πω στο ένα λεπτό που έχω, αν μου επιτραπεί, να πω ότι. Ένα πράγμα είναι λοιπόν ότι θα τα πούμε στη διημερίδα αναλυτικότατα. Η πρώτη μέρα θα είναι μεταξύ ειδικών και υπηρεσιών και η δεύτερη μέρα θα είναι για το ευρύ κοινό. Αυτό είναι η απόφαση του Υπουργού, δεν είναι δική μας. Είμαστε προσκαλεσμένοι και εμείς και ο Αρκτούρος όπου θα παρουσιάσουμε εκεί πέρα τα στοιχεία τα δικά μας. Θα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα πούνε και θα φέρουμε και από το εξωτερικό ειδικούς να πούνε πώς θα αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα φαινόμενα στο εξωτερικό. Και κάτι τελευταίο. Ακούω να είμαι για το κίνημα «Δεν ζούμε μαζί». Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Παραλαμβάνω ότι υπήρχε μια αστοχία σε ορισμένες περιπτώσεις στην τοποθέτηση των πινακίδων πολύ κοντά σε κατοικημένες πόλεις, στην είσοδο της Καστοριάς. Το ξέρετε. Υπάρχει. Θα περνάτε από εκεί, θα το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό δίνει την εντύπωση ότι εννοούμε ότι ζούμε μαζί στην πόλη. Όχι. Δεν ζούμε μαζί στην πόλη. Και εμείς είμαστε αυτού του κινήματος. Του ότι δεν μπορούμε να ζούμε μαζί. Ούτε η Αρκούδα το θέλει, ούτε το ζώο. Ούτε οι άνθρωποι, οι κάτοικοι. Φυσικά και εγώ δεν θα νιώθω ασφάλεια. Να ξέρω ότι κυκλοφοράει στην αυλή μου μια Αρκούδα ή λύκη. Έτσι. Αυτό έχει το νόημα. Ότι η πραγματικότητα η σύγχρονη είναι. Για πολλούς λόγους που θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε. Που έχει να κάνει με αλλαγή χρήσεων υγιής, με την αστικοποίηση, με την εγκατάλειψη ορεινών περιοχών και με πολλά άλλα. Όχι επειδή υπάρχει Καλλιστό και ο Αρκτούρος πάντως, ούτε γιατί το αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι πλέον τα όρια μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου είναι ασαφή. Και θα έχουμε στο μέλλον, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο για όλους. Μας αρέσει, μας αρέσει, μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο και με άγρια ζώα. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να συμπεριφερόμαστε και να μάθουμε τα ζώα, γιατί μόνο τους δεν μπορούν να το μάθουν. Και αυτό το σκοπό έχουν οι ομάδες άμεσης επέμβασης, να αλλάξουν τη συμπεριφορά αυτών των ζώων. Και αυτό γίνεται. Όπως μαθαίνουμε το σκυλί μας να μην κάνει τις ανάγκες μέσα στο σπίτι, έτσι μπορούμε να μάθουμε να είμαστε και σε αυτά τα ζώα. Να έχουν δυσάρεστες εμπειρίες. Αυτά τα ζώα μάθαιναν τόσα και τόσα στο παρελθόν. Δεν είναι καλοδεχούμενα. Να χορεύουν, να πηδάνε. Αλλά όχι να τα ταΐζουμε άμεσα ή έμεσα. Διότι έμεσα τα ταΐζουμε άμα δίνουμε δυνατότητα. Κύριε Ψαρούδα, μια τελευταία ερώτηση που είναι πολύ βασική ερώτηση για μας. Η δε Ρουμανία χρόνια τώρα ταΐζανε αρκούδες, το ξέρετε. Για λόγους να με κυνηγιού, δηλαδή για να κυνηγάνε για τρόφι, για τρόπε. Μάλιστα. Τώρα,
Τελευταία ερώτηση. Τους εκεί αλλιώς. Αν Θεός φυλάξει οδηγό το αυτοκίνητό μου και σκοτωθώ με σύγκρουση, ή αν αρκούδα επιτηθεί σε άνθρωπο στον νόμο μας, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Πρώτον, ο υπεύθυνος είναι ο οδηγός σε κάθε περίπτωση και η ασφαλιστική εταιρεία. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε το ζώο, ούτε κάποιο κράτος. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Αν σκοτωθώ λοιπόν, είμαι υπεύθυνος εγώ που οδηγώ. Ωραία, σεισμού ή πυρκαγιά. Αν σκοτωθώ, είμαι υπεύθυνος εγώ που οδηγώ. Αν με επιτεθεί. Αν συγκρουστώ με άνθρωπο, με γουρούνι, με σκύλο, είμαι εγώ υπεύθυνος. Είμαι υπεύθυνος και επιπλέον πρέπει να φροντίσουμε. Όχι, είναι καθαρή απάντηση. Να υπάρχει. Άσχετα, ναι, αλλά δεν φτάνει. Έχει και ένα άλλο σκέλος. Ότι πρέπει να φροντίσει η ελληνική πολιτεία να κάνει ένα με την επιδοτούμενη και υποχρεωτική την ασφάλιση σε αυτές τις περιοχές από τέτοιες συγκρούσεις με άγρια ζώα. Ωραία. Έτσι ώστε να παίρνουν αποζημίωση οι άνθρωποι από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καταβολή αποζημίωσης. Στο δεύτερο σκέλος. Έγινε σαφές αυτό όμως. Σαφέστατο. Γιατί το επαλαμβάνουμε να με ποιοι φταίνε. Σαφέστατο. Πάντως, οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι αρκούδες. Αν με επιτεθεί αρκούδα και χάσω τη ζωή μου, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Όταν έχετε κατακαραμένο περιστατικό επίθεσης από αρκούδα, γιατί εμείς δεν το έχουμε. Λέω ποτέ. Εάν, γι' αυτό λέω. Εάν. Ξέρω εγώ, η αρκούδα, η πολιτεία που δεν έλαβε τα μέτρα. Ή στην περίπτωση να με. Όπως συμβαίνει παντού, υπάρχουν πάντα οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες φροντίζουν να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ένα με πράγματα στη ζωή που είναι επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οδηγήσει αυτοκινήτων. Τα οχήματα κάνουν εκατοντάδες τροχαία και σκοτώνουν ανθρώπους κάθε χρόνο. Το ξέρετε. Έτσι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν απευθυνόμαστε στις ασφαλιστικές εταιρείες, το κράτος και ζητάμε να μας καλύψουν ασφαλιστικά? Βεβαίως την ευθύνη την έχουμε εμείς που οδηγούμε. Διότι μπορεί, μια μέρα μπορεί να είναι σκυλή, την άλλη μπορεί να είναι αρκούδα, την παράλληλη μπορεί να είναι άνθρωπος. Έτσι. Εννοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να φροντίσουμε να ασφαλιστούμε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Μα είναι πολύ υψηλό το κόστος. Να επιδοτηθεί από το κράτος. Ωραία. Και κάτι ακόμα, γιατί τώρα έρχεται κάποιο παρόμοιο μήνυμα. Επειδή είπατε, οι δηλώσεις και Παψόβλη ήταν υβριστικές, συκοφαντικές και προσβλητικές. Ναι, όταν λέει ότι το κάνουμε για να παίρνουμε λεφτά. Και εμπριστικές. Σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εναντίον του κυρίου και Παψόβλη μετά τις δηλώσεις? Ασφαλώς, όχι, δεν ανάφερε ονομαστικά κάτι. Αν θέλει, ας μας πει ονομαστικά ότι φταίνε ή η Καλιστό ή ο Αρκτούρος, έτσι, και μετά θα κληθεί να αποδείξει να με το πράγμα. Μετά θα κινηθείτε, αν πει το όνομά σας, θα κληθεί να θα το πάτε στα δικαστήρια. Δηλαδή άμα θα συγκοφαντεί κάποιος εσείς, αν έβγαινε κάποιος και έδειξε να σούστετε εσείς. Ναι. Εσείς τι θα κάνεις αυτή την περίπτωση? Άρα το ξεκαθαρίζετε ότι αν ονοματίσει την Καλιστό στις δηλώσεις του, κοιτάξτε, τότε θα κινηθεί το νομικά. Είμαι και εγώ ενοχλημένος, όπως και ο κύριος Κεπατσόλου, και δίνω να με δίκιο στο ότι είναι ανασκευασμένο. Ναι, γιατί έχει την ευθύνη τόσου κόσμου ο κύριος Κεπατσόλου, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε ανασκευάζω, δεν θα πάμε στα δικαστήρια, όχι. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος των πολιτών, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να απεφευθούν αυτά τα περιστατικά στο μέλλον. Σκοπεύετε να κάνετε μια τέτοια συνάντηση άμεσα, κύριε Ψαρούδα, μια και είστε επικεφαλής? Δεν θα το ανάφερα και μάλιστα με υπό την αιγίδα και με την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όχι, ενώ τώρα που και το θέμα καίει για το Άργος και κανείς δεν ξέρει. Μα τώρα είπανε. Σας λέω, η συζήτηση έγινε πριν την Παρασκευή. Το λέω μήπως έρθετε αύριο μεθαύριο στην Καστοριά στο Άργος για να έχετε μια συνάντηση και εδώ. Επιτόπου για το θέμα αυτό λέμε. Όχι. Αυτό προτιμάμε, αφού ανέλαβε την πρωτοβουλία το Υπουργείο, δεν μπορούμε να υπερβούμε το Υπουργείο και να επιδιώξουμε εμείς να γίνει η συνάντηση. Ωραία. Την ημέρα και τις ώρες που πρέπει. Αν ο κύριος Δήμαρχος το επιθυμεί, ευχαρίστως να μιλήσουμε μαζί του, βεβαίως. Μάλιστα. Δεν θα πούμε όχι. Ωραία. Αλλά την εκδήλωση, τη διημερίδα που σας ανήκει, δηλαδή και εμάς μας την ανήκει. Που δεν ξέρουμε όμως που θα γίνει, κάπου εδώ θα γίνει. Δεν πάντως ξέρουμε ακόμα, μπορούμε όμως να ρωτήσουμε τη δασική της αρμοδίας στο Υπουργείο πότε σκοπεύει να κάνει τη συνάντηση. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να γίνει κοντά, δεν μπορεί να γίνει τον Δεκέμβριο, εννοείται. Είναι κοντά πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα άλλου είδους λόγω της θερινής κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά... Ωραία. Κύριε Ψαρούδα, ευχαρίστω θέλω... πάντως τον κύριο Κεπατσόβλου. Να τον συναντήσετε. Θα ήθελα τρίτη φορά θα ήθελα να το πω. Όχι. Δεν είναι λύση αυτή το να καταφεύγουμε να είμαι στα δικαστήρια κτλ. Το λιγότερο είναι ανόητο να λύνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Δεν έχουμε. Ένα κοινό στόχο έχουμε. Και η μεν και η δε. Να συνεχίσουμε να ζουν οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνυπάρχουν με τις αρκούδες, να ζουν μαζί, όχι μέσα στις πόλεις και στα χωριά,
αλλά εκεί που πρέπει ο καθένας. Εκεί που ανήκει ο καθένας. Εκεί που ανήκει ο καθένας. Νομίζω και με, αυτό, με αυτό όλοι μπορούν να συμφωνήσουν. Να το πετύχουμε. Μα, λοιπόν, ποιος θα πει όχι. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας, εμείς εδώ στην εκπομπή πάντα δίνουμε λόγο. Επειδή ακούγονται ακρότητες τώρα τον τελευταίο καιρό και νομίζω χρειάζεται να τα δώσουμε. Κύριε Ψαρούδα, εύχομαι τα πράγματα να ομαλοποιηθούν. Επαναλαμβάνω όμως, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά γενικώς για το νομό Καστρο. Πολύ δύσκολη. Όμως από κοινού τα συγχαρητήρια στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο δασαρχείο και στην Καλλιστό. Που χτες το βράδυ απομάκρυναν το ζώο από το άρχος οριστικό, από εκεί που είχε εγκλωβιστεί, στο οικόπεδο που ξέρετε πολύ καλά που ήταν. Μέσα. Ναι. Ποιοι συνέβαλαν σε αυτό, να μην. Δηλαδή, όταν τρέχει η πυροσβεστική να σβήσει μια πυρκαγιά, τους θεωρούμε υπεύθυνους για την πυρκαγιά. Το αντίστοιχο είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να κατηγορούνται αυτοί οι οποίοι δίνουν λύσεις. Ότι φταίνε. Θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Επειδή με το ειδοποιούν λίγο από το κοντρόλο, ότι είναι στην άλλη γραμμή ο κύριος Αντωνόπουλος. Ο κύριος Αντωνόπουλος είναι από το κίνημα Δεν Ζούμε Μαζί. Θέλει κάτι να σας πει, αν θέλετε να μείνετε στη γραμμή να τον ακούσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Αντωνόπουλε, ήταν νωρίτερα στην εκπομπή μας, αλλά φαίνεται ότι από τη συζήτησή μας προέκυψαν πράγματα. Κύριε Αντωνόπουλε, σας ακούμε. Ναι, κύριε Ψαρούδα, καλημέρα. Γεια σας. Είμαι ο ιδρυτής του κινήματος πολιτών Δεν Ζούμε Μαζί με την Αρκούδα. Σας ακούω προσεκτικά όλη αυτή την ώρα που μιλάτε και θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Καλλιστό στα σχέδιά της υπάρχει πρόγραμμα αλλαγής κατεύθυνσης έτσι ώστε η Αρκούδα να μπορέσει να επιστρέψει στο φυσικό της χώρο που είναι το δάσος? Τόση ώρα που σας ακούω πάντως, κατάλαβα ότι προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τη συνύπαρξη της Αρκούδας εντός οικιστικών περιοχών. Όχι, το αντίθετο. Αναφορές ίσως που κάνετε για τους κάτω σκουπιδιών ή τη διαχείριση των σκουπιδιών. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Λοιπόν, είπα κυρία Αντωνόπουλε ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες είναι λαθεμένες. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχουν προσελκυστήρες, να δεν ξέρω, είναι attractants στα αγγλικά, η διεθνής ορολογία είναι αυτή. Αν υπάρχουν λάμε στοιχεία που προσελκύουν τα ζώα μέσα στον αστικό ιστό, πρέπει να αφαιρεθούν. Πρέπει δηλαδή να χαρτογραφηθεί η περιοχή, να δούμε τι κάνει τις αρκούδες να μπαίνουν σε τέτοιες περιοχές. Και όλα άγρια ζώα, δεν είναι μόνο αρκούδες, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καταγραφούν και στη συνέχεια να ακολουθεί ένα σχέδιο δράσης για αυτά. Ναι, έχουμε εκπονήσει μαζί με τον Αρκτούρο, με τα κατανάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σχέδιο δράσης για όλη τη χώρα, που περιλαμβάνει να με συγκεκριμένες προτάσεις μία-μία για κάθε περίπτωση πώς ακριβώς θα διατηρηθεί η αρκούδα άγρια και οι άνθρωποι να είναι στο δικό τους το περιβάλλον ήρεμα. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα να μην γίνει η αρκούδα ένα κατοικίδιο. Που εκπονήσατε, αλλά δεν βγήκε ακόμη στην επιφάνεια, προκειμένου η αρκούδα να επιστρέψει στο φυσικό της χώρο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Φυσικά, αυτό επιδιώκουμε. Ναι, αυτό ανέλησε νωρίτερα ο κ. Ψαρούδας. Αλλά έχει τρία χρόνια. Είπε τρία χρόνια, όμως δεν λειτουργεί. Υπάρχει το σχέδιο, αλλά δεν λειτουργεί. Το σχέδιο δράσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί στην ευθύνη ευρωμηνία κυβέρνηση. Ελπίζω αυτό να γίνει. Μας υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα γίνει άμεσα. Οπότε, και επαναλαμβάνω, επειδή διάφορα λέγονται για χρήματα κτλ. Που θα πάρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, το σχέδιο δράσης λέει. Οι Δήμοι μπορεί να κάνουν αυτά και να πάρουν χρήματα από εκεί. Οι περιφέρειες αυτά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκείνο, τα πανεπιστήμια του άλλο, περιγράφει ποιος κάνει τι μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου. Κύριε έτσι Σαρούδα, ώστε έστειλε, να ζούμε στον διακόπτω. Ίδιο πλανήτη μεν άνθρωποι και άγρια ζωή και φύση, αλλά να μην υπάρχουν προβλήματα σύγκρουσης μεταξύ τους. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι, αυτό θα πάρει, κύριε Ψαρούδα, πάρα πολύ χρόνο. Ήθελα να πω το εξής, ότι μέχρι να καταφέρετε οι επιστημονικοί φορείς, γιατί και εσάς σας θεωρώ επιστημονικό φορέα, να επιστρέψει η αρκούδα στο δάσος, πρέπει ταυτόχρονα και παράλληλα να τρέχουν δύο δράσεις. Μία η δράση πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους και η άλλη δράση ταυτόχρονα και παράλληλα να τρέχει με προοπτική να επιστρέψει η αρκούδα στο δάσος. Αν όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια που θα έρθουν, που θα περάσουν, είμαστε επικεντρωμένοι μόνο στην παραμονή της αρκούδας εντός παιδινών περιοχών, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Μα όχι, κύριε Αντωνόπουλε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Γι' αυτό λέω ότι πρόκειται να πάρει εξήγηση. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Επειδή την είχαμε. Και, με αυτό κλείσουμε, γιατί έχουμε φύγει ναι. από κάθε χρονικό περιθώριο. Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως να ξέρετε κύριε Ψαρούδα, ότι οι άνθρωποι που είναι στο κίνημα Δεν Ζούμε Μαζί είναι άνθρωποι και λογική και συζήτηση. Ναι, δεν βεβαίως, είναι Ταλιμπάν, να το ξέρετε. Απλά έχουν την αγωνία για το τι θα γίνει. Για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, για την κοινωνία μας με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία και ακούω και τον κύριο Αντωνόπουλο, ο μόνος άνθρωπος είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Αντωνόπουλο, επειδή τυχαίνει να είμαι ειδικεύσει, με εμένα δεν είναι στην Αρκούδα, δεν ξεκίνησα έτσι. Είναι στην αγροτική πολιτική. Είμαι γεωργο-οικονομολόγος. Γεωπόνο και γεωργο-οικονομολόγος. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, αγροτική πολιτική. Κοιτάξτε. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι να συνεχίσουμε να διατηρούμε δραστηριότητες του ανθρώπου σε ορεινές περιοχές, ξέρετε. Επειδή για λόγους που ξέρετε, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις κτλ., οι ορεινές περιοχές πλέον δεν καλλιεργούνται, δεν υπάρχει η εκτατική κτηνοτροφία που υπήρχε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα αφενός να αυξάνεται ο πληθυσμός των ζώων στην Ήπεθρο και ταυτόχρονα να αναζητούν τροφή ή και προστασία καμιά φορά κοντά σε ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο ελπίζω να συζητήσουμε, να είστε και παρόν και εσείς κύριε Αντωνόπουλε, στη διημερίδα ναι, που θα είναι καλό να είναι το κίνημα εκεί, να είναι. Αλίμονο. Θα είναι πολύ καλό. Κύριε Σαρούδα, κλείνοντας για να αφήσουμε τον χρόνο στον κύριο Νατσούλη, θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι υπάρχει παλαϊκό αίτημα όλων των πολιτών της Καστοριάς να επιστρέψουν οι αρκούδες στο φυσικό τους χώρο, το ενδιάγμα τους, το δάσος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε κι εσείς και όλοι είναι μαζί και δική πρέπει μας να επιδίωξη. Κάποια κατεύθυνση πριν συμβεί το μοιραίο, κύριε Ψαρούδα. Ναι, δεν χρειάζεται να αυθρινίσουμε θύματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές δεν θα τις βάλει κανένας. Και γι' αυτό δουλεύουμε τόσα χρόνια σε αυτήν την κατεύθυνση, προειδοποιώντας. Έχουμε τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο, κύριε Ψαρούδα και κύριε Αντωνόπουλε. Ευχαριστώ εγώ, πάρα κύριε πολύ Νατσούλε, για τη συζήτηση. Και τον κύριο Αντωνόπουλο, τα χαιρετίσματά μου και να ξέρετε ότι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είμαστε απέναντι. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα ήταν χαρά μου να βρεθούμε και από κοντά, κύριε Ψαρούδα. Θα βρεθείτε και θα είστε και εσείς, κύριε Αντωνόπουλε, με το κίνημά σας στη διημερίδα αυτή που θα γίνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Μόλις μάθουμε φυσικά ώρα πολύ και τόπο. Και ημερομηνία θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.